Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, ο ΣΕΓΑΣ σας καλωσορίζει στην εκδήλωση τιμής και μνήμης στον πρωταθλητή, τον επιστήμονα, τον αγωνιστή και το μάρτυρα της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη. Παρακαλώ τον πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, τον κύριο Βασίλειο Σεβαστή, να προσέλθει στο βήμα. Εξοχότατε κύριε πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ιδιαίτερη τιμή για μένα να σας καλωσορίσω απόψε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ στην εκδήλωση αυτή που είναι αφιερωμένη στην ειρήνη, τη δημοκρατία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και πώς κεντρικό πρόσωπο έχει τον αγωνιστή της ειρήνης και της δημοκρατίας, τον Γρηγόρη το Λαμπράκη, αλλά και τους ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης που με το πνευματικό και καλλιτεχνικό τους έργο ανέδειξαν τους αγώνες του, ανέδειξαν τα ιδανικά του και άφησαν σε μας παρακαταθήκη έτσι ώστε να τον θυμόμαστε και να θυμόμαστε για ποιο λόγο και με ποιο τρόπο έδωσε την ίδια του τη ζωή στην πατρίδα. Ακολουθεί η προβολή του ντοκιμαντέρ Γρηγόρης Λαμπράκης, «Ειρηνοδρόμος», σε σκηνοθεσία του Τάκη Παπαγιαννίδη. Ορεινή Αρκαδία. Στις 3 Απριλίου 1912, στην Κερασίτσα Αρκαδίας, γεννιέται ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο πατέρας του, Γεώργιος Λαμπράκης, μικρομαγαζάτορας, γεωργός και ξυλουργός, απέκτησε 14 παιδιά από 2 γάμους, τα περισσότερα κορίτσια. Πολλά τα παιδιά, ελάχιστοι οι πόροι. Τα χωριά ερημώνουν με τη μετανάστευση, αλλά και τους πολέμους που ζει ο ελληνικός λαός. Από τους Βαλκανικούς πολέμους ως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πρώτος από τους γιους ξενιτεύεται στην Αμερική. Οι άλλοι δύο στην Αθήνα. Ο Μίτσος ανοίγει εμπορικό και ο Θόδωρος σπουδάζει γιατρός. Ο Γρηγόρης ολοκληρώνει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Κερασίτσα και τη δευτεροβάθμια στην Τεγέα και στην Τρίπολη. Πάντα αριστεύοντας. Όλες οι αγροτικές οικογένειες ήθελαν να αγωνιστούν για ένα καλύτερο μέλλον και το κυριότερο όνειρο των αγροτικών οικογενειών της ρημαγμένης ελληνικής υπαίθρου εκείνα τα χρόνια ήταν να σπουδάσουν, να μάθουν τα παιδιά γράμματα, να φύγουν από τις λάσπες, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά οι αγρότες. Αυτό το όνειρο είχε και ο Λαμπράκης. Το 1931 γράφεται στην Εμπορική και Λογιστική Σχολή Παναγιωτόπουλου στον Πειραιά. Ταυτοχρόνως, επιδίδομαι στον κλασικό αθλητισμό, εις το τρέξιμο 100 και 200 μέτρα και στο πίδημα μήκος τριπλού. Το 1933 επιστρέφει στο χωριό. Έλεγε ο πατέρας, «Έχω κι εγώ πείρα από το εμπόριο, να μπορέσεις να μεγαλώσεις από ό,τι εγώ έφτιαξα». Ασυναισθήτως όμως, εξιτμίζεται σιγά σιγά η πρώτη ζωηρό της για το εμπόριο. Η σκέψη μου εστρέφεται πλέον προς τον Πειραιά. Υπέβος και η αθλητική και η ιατρική μου οντότης. Το να σπουδάσεις τότε ιατρική είχε κόστος. Τότε ακόμα και τα βιβλία των καθηγητών έπρεπε να αγοράσει αν ήθελες να περάσεις το μάθημα. Και ευτυχώς βρέθηκε ο μεγαλύτερος ο αδερφός του, ο Θεόδωρος, ο οποίος έγραψε στον πατέρα τους ότι εκείνος αναλαμβάνει τα έξοδα. Και πάλι στο ημερολόγιο ο Λαμπράκης γράφει ότι με πολύ μεγάλη περηφάνεια ότι τα 2 πρώτα χρόνια είχε πάρει υποτροφία και έτσι δεν αναγκάστηκε να πληρώσει δίδακτρα ο αδερφός του. Παράλληλα ήταν και σπουδαίος αθλητής, γράφηκε στον Πειραϊκό Σύλλογο,
άρχισε να διακρίνεται και στους αθλητικούς τύπους. Είμαι πρωταθλητής Ελλάδος από το έτος 1933 μέχρι σήμερα και από το έτος 1935 έως 1939 πρωταθλητής των Βαλκανίων επιτυχών 10 πρώτας νίκας με βαλκανικά ρεκόρ. 12 φορές βαλκανιονίκη, σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας τύπου στην Ολυμπιάδα του Βερολίνου. Ήταν ένας υπεραθλητής, ένα πολυσύνθετο ταλέντο. Και όταν λέω πολυσύνθετο, είναι όπως οι δεκαθλητές. Ήταν στα 100, στα 200, στο τριπλούν, αλλά η αδυναμία του ήταν το άλμα εις μήκος. 1938. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης καταρρύπτει 3 φορές το πανελλήνιο ρεκόρ του μήκους. 7 μέτρα και 16 εκατοστά. 7 μέτρα και 20 εκατοστά. 7 μέτρα και 37 εκατοστά. Ένα ελάττωμα είχε ο Λαμπράκης όταν πήδαγε. Στα 6 άλματα που είδε υποχρεωμένο να κάνει, τα 5 ήταν άκυρα. Ένα έκανε γερό και έφτανε τα 7 μέτρα. Σκεφτείτε ένα ρεκόρ να κρατάει επί 20 ολόκληρα χρόνια. Γράφει στο ημερολόγιο του. Η επιτυχία που σε ανεβάζει απότομα ψηλά μπορεί να σε καταστρέψει σαν άνθρωπο, αν δεν έχεις προετοιμαστεί για αυτήν. Χρειάζεται μεγάλο ψυχικό υπόβαθρο για να κρατηθείς στο ύψος της και για να μπορέσεις να ανεβείς ψηλότερα όπως έχεις υποχρέωση σαν σωστός αθλητής. Τελείωσε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας το 1939. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι εκείνο το διάστημα ήταν και πρωταθλητής και βαλκανιονίκης. Και μας κάνει μεγάλη εντύπωση πώς μπορούσε και συντέριαζε όλα αυτά τα πράγματα μαζί και πώς διακρινότανε για όλα μαζί. Τον αθλητισμό εσταμάτησα στις 2 Απριλίου 1940, ημέρα Τρίτη και ώραν 5:30 απογευματινήν, εις το στάδιον. Με την κήρυξη του πολέμου φεύγει για το μέτωπο ως γιατρός. Στην κατοχή εντάσσεται στο ΕΑΜ. Ειδικά ευαισθητοποιήθηκε από τον αγώνα κατά της γερμανικής κατοχής. Μπήκε στην Εθνική Αντίσταση. Ήταν από τους δημιουργούς ενός κινήματος αλληλεγγύης προς τους αθλητές. Τον γνώρισα στο τέλος του 1941, το Δεκέμβριο δηλαδή, στα μαύρα χρόνια της πείνας, της δυστυχίας και της κατοχής, στο Παναθηναϊκό στάδιο, που πηγαίναμε οι αθλητές και συνεχίζαμε να γυμναζόμεθα εκεί Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και μια μέρα, ένα απόγευμα συγκεκριμένα, βλέπουμε το Λαμπράκι με μια τσάντα ιατρική και να μας λέει: «Στην αρχή θα έρχομαι κάθε εβδομάδα να σας εξετάζω και μετά κάθε 15 μέρες». Μας έπαιρνε την πίεση και συνέχεια μας κοίταζε την καρδιά μας. Ταυτόχρονα, υπηρετεί τον αθλητισμό μέσα από την Ένωση Ελλήνων Αθλητών, που συνέβαλε στην ίδρυσή της το 1943. Το σωματείο αυτό διατήρησε τη συνέχιση του αθλητισμού μέσα στη γερμανική κατοχή. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μας έφερνε κουραμάνες και μετά την προπόνηση μας κόβανε φέτες μεγάλες με θρεψίνη και τρώγαμε μετά την προπόνηση. Δηλαδή, τι να σας πω, δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί και να περιγράψει τον άνθρωπο Λαμπράκη. Στην απελευθέρωση πρωτοστάτησε στην ανασυγκρότηση του ΣΕΓΑΣ και δημιούργησε ένα νέο υγειονομικό οργανισμό, το Ταμείο Περίθαλψης Αθλητών, στο οποίο ήταν πρόεδρος. Η Ένωση Ελλήνων Αθλητών, με ηγέτη το Λαμπράκη, αποφασίσαμε να πάμε για τη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ και κάναμε αγώνα για να, ο Λαμπράκης δηλαδή επικεφαλής, για να πάρουμε τη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ. Και τον κατηγόρησαν τότε ότι θέλει να διώξει τους παλαιούς. Όμως, 10 μέρες πριν τη συνελεύσεις του ΣΕΓΑΣ, είχα πάει από το γραφείο του και κουβεντιάζαμε και πριν φύγω
μου λέει, άκουσε Θανάση, αν πάρουμε τη διοίκηση, η πρώτη μας απόφαση θα είναι να κάνουμε το γνωμοδοτικό συμβούλιο, το οποίο πρόεδρος θα είναι ο Απόστολος Νικολαίδης, πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, και θα πάρει όποιους θέλει συνεργάτες τους και θα τους στέλνουμε όλα τα μεγάλα προβλήματα να μας γνωμοδοτούν. Ειλικρινά δάκρυσα όταν άκουσα αυτά τα πράγματα και κατέρευσαν όλες οι διαδόσεις εναντίον του. Και ακόμα όταν είπαν ότι φιλοδοξεί να είναι ο πρόεδρος, επήρε τον τότε ταμεία του βασιλέως, ο οποίος δέχτηκε και ανέλαβε την προεδρία της υποψηφιότητας για το ΣΕΓΑΣ. Ο Λαμπράκης δεν ήταν υποψήφιος πρόεδρος, ήταν απλό μέλος. Όλο το διάστημα που ήταν γιατρός, έβλεπε δωρεάν όλους τους αθλητές, συναθλητές του, τους αθλητές γενικά και τις οικογένειές τους. Επίσης, ξέρουμε ότι πάντα, όσο ήταν γιατρός, κάθε Τετάρτη εδώ στην Αθήνα, στην Πατησίων, που είχε το ιατρείο του, έβλεπε δωρεάν όλους τους ασθενείς και μια φορά τη βδομάδα πήγαινε στην κλινική Τσουκόπουλου, του ξαδέρφου του, στην Τρίπολη, που εξέταζε και εκεί δωρεάν τον κόσμο. Είχε δηλαδή πλούσια, θα τη λέγαμε, φιλανθρωπική δράση. Όταν έλυσε το πρόβλημά μου το ιατρικό, λέω, γιατρέ μου, τι σας οφείλω. Τίποτα δεν οφείλεις, λέει. Μπορείς πάλι γερός και δυνατός να επανέλθεις στους στίβους και εσύ μαζί με τους άλλους συναθλητές σου να προσφέρουν το ό,τι καλύτερο. Κορύφωσε της επιστημονικής σταδιοδρομίας του η υποβολή αίτησης για ηφηγεσία. Ξεκίνησα από το χωριό με μια τραγιασκούλα και τώρα χτυπάω την πόρτα της ιατρικής σχολής και ζητάω να γίνω ηφηγητής. Πήρε το πτυχίο του το 39, το 44 τη διατριβή του και το 1949 έγινε ηφηγητής. Το περίεργο είναι ότι ενώ για τις δάφνες του, τις αθλητικές, δεν γράφηκε πολλά πράγματα, τις θεωρεί λίγο πολύ αυτονόητες στο ημερολόγιο του, φαίνεται ότι για τις επιστημονικές του δάφνες είχε μεγάλο άγχος και τις περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια. Ξέρουμε ότι ήταν γυναικολόγος, αλλά εκείνη την εποχή οι γυναικολόγοι ήταν σαν να πούμε οι επιστήμονες μαμές. Εκείνος αντίθετα είχε όραμα. Πίστευε ότι η γυναικολογία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και μάλιστα διασώζονται κάποιες αντιρρήσεις ορισμένων γιατρών τότε καθηγητών, διότι ορισμένες του επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στη βιολογία. Επίσης, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι είναι ο πρώτος γιατρός ο οποίος εξέδωσε ένα σύγγραμμα δίτομο ενδοκρινολογίας στην εποχή που δεν υπήρχε ειδικότητα ενδοκρινολογίας και για να πούμε πόσο σημαντικό είναι, χρειάστηκαν 10 χρόνια για να εκδοθεί το αμέσως επόμενο σύγγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ καλός γιατρός και έβλεπε κάτω από την υποκρατική έννοια την ολότητα της επιστήμης και όχι μόνο τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Στην κατεστραμμένη και διχασμένη από τον εμφύλιο Ελλάδα, το αίτημα για την ειρήνη πρόβαλε σαν εσωτερική ανάγκη ώστε να γαλινέψει η πολύπαθη χώρα. Τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα στα Βαλκάνια. Εδώ η χώρα μας ζούσε με το δόγμα του από βορράν κινδύνου. Εδώ ήταν τα σύνορα των δύο κόσμων. Ο Λαμπράκης προσπάθησε να βρει ερίσματα για το φιλιρηνικό κίνημα και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Συνδέθηκε και με το Βρετανικό κίνημα για τον πυρηνικό αφοπλισμό και εκεί εισηγήθηκε μάλιστα την ιδέα της απείραυλης Βαλκανικής. Ήταν ένα ίνδαλμα της νεολαίας, ήταν ένας σπουδαίος επιστήμονας, ήταν και ένας άνθρωπος της δράσης, της κοινωνικής και της πολιτικής, ένας άνθρωπος της κοινωνικής αλληλεγγύης και με αυτά τα προσόντα μπήκε και στην πολιτική και εκλέχθηκε βουλευτής συνεργαζόμενος με την ΕΔΑ το 1961. Πρωτογνώρισα τον Γρηγόρη Λαμπράκη όταν αποφυλακίστηκα από τις φυλακές το 1962 το Δεκέμβριο. Όμως γνώρισα τον άνθρωπο, τον αγωνιστή Λαμπράκη,
στη μεγάλη πορεία του Older Master στο Λονδίνο το 1963 και είμαστε μαζί ο Γρηγόρης ο Λαμπράκης, ο Λεωνίδας ο Κύρκος, ο Σπύρος ο Λιναρδάτος και η αφεντιά μου, τέσσερα μέλη, τα οποία όμως μας είχαν πλαισιώσει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες του Λονδίνου που σπουδάζαμε εκεί. Αποτελούσαμε την πρωτοπορία όλων των ξένων αντιπροσωπιών στην πορεία του Older Master. Μας είχαν επικεφαλίσει. Κάθε μέρα βαδίζαμε κοντά-κοντά, πλάι-πλάι, κρατώντας το σύμβολο που μας είχαν δώσει. Το ίδιο σύμβολο, όπου την τελευταία μέρα με παίρνει παράμερα, όταν πια είχε τελειώσει στο Hyde Park η μεγάλη εκδήλωση, και κάνει έτσι το σακάκι του και μου λέει, Μανώλη, κοίταξε. Λέω, δεν το παρέδωσες. Λέει, όχι. Λέω, μα μας είπα να το παραδώσουμε. Λέει, μας χρειάζεται. Είχε αφαιρέσει βέβαια τα καλάμια. Κυριακή 21 Απριλίου 1963. Από τα μεσάνυχτα, ισχυρές δυνάμεις χωροφυλακής και αστυνομίας αποκλείουν τους δρόμους. Από το γυροκομείο ως τον τύμβο του μαραθώνου. Είχαμε κανονίσει ραντεβού πολύ πρωί, χάραμα, και συναντηθήκαμε. Ήτανε μαζί και ο Τεύκρες ο Ανθίας, που είχε έρθει από την Κύπρο ειδικά για αυτό το λόγο. Και ήτανε και η γυναίκα του και μπήκαμε στο αυτοκίνητο του Γρηγόρη του Λαμπράκη και πήγαμε προς το Μαραθώνα. Όταν φτάσαμε στη στροφή της Ραφίνας, μας σταμάτησε η χωροφυλακή και δεν μας άφηνε να προχωρήσουμε. Επέμενε εκεί ο Λαμπράκης, επιμέναμε εμείς. Τελικά κατεβάσανε από το αυτοκίνητο του Γρηγόρη, που ήταν με τη γυναίκα του για να μπορέσει να οδηγήσει μετά, εμένα και τον Τεύκρο Ανθία. Κάτσαμε εμείς ένα καφενεδάκι εκεί στη γωνία που ήταν και περιμέναμε. Εμείς από τους αμπελοκήπους τραβήξαμε πάλι προς τον ίδιο δρόμο, αλλά μας συνέλαβε όλους η αστυνομία και μας έλυσε στα αστυνομικά τμήματα και διέλυσε τη συγκέντρωση. Ο Λαμπράκης ανεβαίνει μόνος στον τύμβο του Μαραθώνα. Μιλάει για την ειρήνη στους εκατοντάδες χωροφύλακες που έχουν κυκλώσει τον τύμβο. Φωνάζει «Ζήτω η ειρήνη! Ζήτω η δημοκρατία!» Ένας χωροφύλακας από το πλήθος απαντάει «Κάτω η ειρήνη!» Κατέβηκε και ξεκίνησε την πορεία και δεν μπόρεσαν να συμπορευτούν άλλοι μαζί του διότι δεν τους επέτρεπε η αστυνομία. Το Λαμπράκι όμως δεν μπορούσαν να τον εμποδίσουν. Σε κάποια βέβαια σημεία της διαδρομής έμπαιναν κάποιοι και συμπορεύονταν και έχει μείνει ιστορική φωτογραφία που συμπορεύεται με τρεις νέους εκείνης της εποχής, με τον Ανδρέα τον Μαμονά, τον Χαράλαμπο τον Παπαδόπουλο και τον Παντελή τον Γούτη. Αυτοί οι τρεις έκαναν μεγάλη διαδρομή. Μετά από αρκετή ώρα βλέπουμε τον Γρηγόρη τον Λαμπράκη να κρατάει το πλακάτ που είχε και να καλπάζει σαν ένα έτσι άλογο ωραίο, όπως ήταν και όμορφος άνθρωπος και πολύ εκφραστικός. Όταν φτάσανε στη στροφή της Ραφίνας υπήρχαν κάτι σαν χωριάτες ήτανε και προσπαθούσανε τον Λαμπράκη να το ρίξουν στα χωράφια. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε γιατί ξέραμε ότι ήταν ύπουλες οι ενέργειές τους. Του λέω πρόσεχε Γρηγόρη γιατί πάνε αυτοί να σε σκοτώσουν. Πάνε να σε ρίξουν απέναντι. Και συνήλθε λίγο ο Γρηγόρης και προχωρήσαμε. Προχωρήσαμε με τα πόδια, φτάσαμε στο Πικέρμι περίπου. Εκεί όμως στόπ, είχε έρθει ο Βαρδουλάκης ο στρατηγός και μας σταμάτησε δια της βίας. Παρόλο ότι επέμενε ο Γρηγόρης ότι αυτό δεν είναι σωστό, εμείς έχουμε το δικαίωμα να περπατήσουμε. Βουτάνε εμένα, βουτάνε και έναν άλλον, μας σκώνουν μέσα στο τζιπ και μας πήγανε στο τμήμα της Ραφίνας. Στο Χαρβάτι τον συλλαμβάνουν. Τον απαγάγουν βία με καμιόνι της χωροφυλακής. Όταν τον αφήνουν ελεύθερο, ο Λαμπράκης στέλνει τηλεγράφημα προς τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τους αρχηγούς των κομμάτων. Ο πόθος του δημοκρατικού λαού μας διαπορεί ανηρήνης από τον Μαραθώνα εις Αθήνας
επραγματοποιήθη. Εκείνοι σας από την κορυφή του τύμβου του μαραθώνος συνελήφθην εις το 28 χιλιόμετρον και βιαίως επετάχθην εις στρατιωτικών φορτηγών αυτοκίνητων κρατηθείς παρανόμως, αντισυνταγματικός, επί 3,5 ώρας. Ένα μήνα μετά, ο Λαμπράκης πρόκειτο να κάνει μια ομιλία για την ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί προσπάθησαν να αντιματεώσουν με διάφορους τρόπους και με εκβιασμούς το παρακράτος και το αστυνομικό κράτος εκείνης της εποχής. Έγινε τελικά η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη με κεντρικό ομιλητή το Λαμπράκη και στο τέλος της ομιλίας του, καθώς έβγαινε έξω προσπαθώντας να προστατεύσει και τους άλλους που είχαν πάρει μέρος στη συγκέντρωση για την ειρήνη, γιατί είχαν συγκεντρωθεί παρακρατικοί έξω από την αίθουσα που έκανε την ομιλία και εκεί δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Όταν μάθαμε τα γεγονότα που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, την απόπειρα δολοφονίας, τη δολοφονία του εκεί, πήρα μέσα στο αεροπλάνο, πήγα στο νοσοκομείο και βρέθηκα μπροστά σε ένα ανθρώπινο σώμα που δεν ξέρω αν αισθανόταν κάτι και μία τεχνητή συσκευή τον κρατούσε, ας το πούμε έτσι, στη ζωή. Καλέσαμε ένα Ούγγρο, ξακουστό χειρούργο του εγκεφάλου, ήρθε και μας είπε ότι δεν γίνεται τίποτα. Ο Γρηγόρης ο Λαμπράκης είναι νεκρός. Μόλις μάθαμε αυτό το γεγονός και πώς έγινε, συγκλονιστήκαμε όλοι. Και ιδιαίτερα οι παλιοί συναθλητές του, διότι έχασαν ένα μέλος από την οικογένειά τους. Η ιστορία έχει καταγραφεί για αυτήν την αλγινή πράξη, η οποία ντρόπιασε ολόκληρη την Ελλάδα. Και μάλιστα και έξω από τα σύνορα της χώρας μας, διότι ο Γρηγόρης Λαμπράκης ήταν ένα φωτεινό αστέρι, το οποίο έλαμψε για μας τουλάχιστον, έτσι το αισθανόμεθα, παγκοσμίως. Η κηδεία του Λαμπράκη συγκέντρωσε κόσμο που δεν είχε δει η Ελλάδα από την απελευθέρωσή της το 1944 από τη γερμανική κατοχή. Αξίωσα γιατί με ξέρανε όλοι και πήρα ένα το καλύτερο του κύπελο και τέθηκα επικεφαλής της πομπής που πήγαμε από τη Μητρόπολη μέχρι το πρώτο νεκροταφείο. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε πει τότε η Διδός Σωτηρίου για την κηδεία. Όταν τη ρώτησαν για την κηδεία του Λαμπράκη, είπε: ήρθαμε εδώ όχι για ταφή, αλλά για Ανάσταση. Ανάσταση του λαού, Ανάσταση για τη δημοκρατία, για ειρήνη. Να ειρηνεύσει ο τόπος μας και εσωτερικά, διότι είχε ακόμα ανοιχτές τις πηγές του εμφυλίου πολέμου. Έγιναν διαδηλώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου τότε. Το πρόβλημα της δημοκρατίας στην Ελλάδα έγινε υπόθεση παγκόσμια, το γεγονός αυτό. Ότι δολοφονήθηκε ο Λαμπράκης, αυτή η πολυδιάστατη προσωπικότητα, δημιούργησε ένα παγκόσμιο κίνημα. Επομένως, με το θάνατό του, μπορούμε να πούμε, ο Λαμπράκης πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες στον αγώνα για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Για μας τους γιατρούς, ο Λαμπράκης είναι πρότυπο, διότι ήταν ολοκληρωμένος άνθρωπος, ολοκληρωμένος υποκρατικός γιατρός, καλός επιστήμονας, καλός απέναντι στον άνθρωπο ασθενή και ειρηνιστής.
Πάλευε δηλαδή για τα αίτια που κάνουν την κοινωνία υγιή και ευτυχισμένη. Συμβόλιζε και εξακολουθεί να συμβολίζει τον αγώνα για την ειρήνη που είναι συνυφασμένο στον τόπο μας με τον αγώνα για την ανεξαρτησία. Εμείς στη διάρκεια της αγώνα της κατοχής πετύχαμε ο ελληνικός λαός να ελευθερώσει την πατρίδα. Δυστυχώς δεν πετύχαμε την ανεξαρτησία μας. Ο Γρηγόρης ο Λαμπράκης αγωνίστηκε για την ανεξαρτησία επικεντρώνοντας στο θέμα της ειρήνης. Και μιλήσει στις ψυχές των ανθρώπων, κυρίως της νεολαίας, όχι αυτή η γενιά, και όλες οι μέλουσες θα γίνονται συνέχεια. Ο Λαμπράκης δεν πέθανε, θα ζει στους αιώνας των αιώνων. Τώρα παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Θεόδωρο Πάγκαλο, να προσέλθει στο βήμα. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω πως όλοι θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ και τους συνεργάτες του που μας έδωσαν αυτήν την ευκαιρία. Να μου επιτρέψετε να είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, γιατί μέσα από τις σκηνές που είδαμε πέρασε ένα μέρος της ζωής μου. Και πιστεύω αυτό ισχύει και για όλους τους άλλους που έχουν την ηλικία μου ή και μικρότερη ηλικία. Γιατί μας συνεπήρε ο Λαμπράκης? Το είπαν όσοι μιλήσαν πριν, το είπε ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, το είπε αυτή τη θαυμάσια ταινία του κ. Παπαγιαννίδη. Ήτανε ολοκληρωμένος άνθρωπος. Εξαιρετικός αθλητής, θαυμάσιος επιστήμονας, έντιμος, ανήσυχος, προοδευτικός, φιλάνθρωπος, γεμάτος αισθήματα αλληλεγγύης και αγάπης για τους πλησίους του. Θα ήθελα να τονίσω μονάχα ένα γεγονός που ίσως δεν αναδείχθηκε αρκετά. Αυτό το μεγάλο ποτάμι που μέχρι και τις ημέρες μας υπάρχει, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να τιμήσουμε τρεις μεγάλους δημιουργούς, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Βασίλη Βασιλικό, τον Κώστα Γαβρά, που εμπνεύστηκαν και συνδέθηκαν με αυτό το έργο, που και για αυτούς ο Λαμπράκης, η θυσία του και όσοι ακολούθησαν είναι ένα τμήμα της ζωής τους. Αυτό το μεγάλο ποτάμι είχε, εκτός από την αναζήτηση της ειρήνης σε έναν κόσμο χωρισμένο στα δύο, όπου η απειλή του ολέθρου με τα πυρηνικά όπλα ήταν καθημερινά παρούσα, εκτός από το αίτημα της ανεξαρτησίας σε μια χώρα που ήταν υποτελής στις μεγάλες δυνάμεις που είχαν επιβάλει τις λύσεις τους στα εσωτερικά μας προβλήματα, που τα είχαμε διαχειριστεί τόσο άσχημα, διεκδικούσαν οι νέοι αυτοί άνθρωποι, αυτός ο λαός, το δικαίωμα στις στοιχειώδεις δημοκρατικές ελευθερίες. Ο Λαμπράκης
δεν επρόσβαλε τότε τις δυνάμεις της καταστολής και της βίας μονάχα για τις πολιτικές του ιδέες. Αυτό καθεαυτό, το δικαίωμα που ζητούσε να κατοχυρώσει, το δικαίωμα της διαδήλωσης, της πορείας, της ελεύθερης έκφρασης των ιδεών του, τον έφερνε σε άμεση σύγκρουση με το κράτος, με όλους όσους προσπαθούσαν να εμποδίσουν τον ελληνικό λαό να εκφραστεί. Η σύγκρουση αυτή αρχίζει τότε και κορυφώνεται, όπως ξέρετε, με την επταετή δικτατορία και την ανατροπή της. Λαμπράκης υπήρξε προάγγελος μιας σημαντικής εποχής της ελληνικής ιστορίας. Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε του ΣΕΓΑΣ, πραγματικά, επειδή διαθέτουμε αυτό το σύμβολο και το διαθέτουμε σαν μια κοινή περιουσία του ελληνικού λαού, αλλά πολλοί από εμάς, γιατί όπως είπα, είναι ένα τμήμα του εαυτού μας, της προσωπικότητάς μας, της ζωής μας, αξίζει τον κόπο να το συνδέσουμε το σύμβολο αυτό με τον μεγάλο εορτασμό του Μαραθωνίου Δρόμου που ετοιμάζεστε να κάνετε μαζί με τον Δήμαρχο του Μαραθώνα και άλλους που σας συμπαραστέκονται. Είναι παρόν ο κύριος Υπουργός Πολιτισμού και πιστεύω ότι και η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να είναι αυτή η ημέρα η απόδοση όλης της τιμής που πρέπει στον Γρηγόρη Λαμπράκη και ταυτόχρονα η αναβίωση των ιδεών και των αξιών που συνδέονται με τη μάχη του Μαραθώνα, τη μαραθώνιο πορεία, όλο αυτό το συμβολισμό. Οι άνθρωποι ζουν σε μια εποχή σήμερα που κάθε μέρα μας καταπλήσει με τα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα, μέσα σε άνεση ηλική που δεν υπήρχε παλιότερα στον τόπο μας, αλλά έχουμε πάντα ανάγκη από ιδέες, έχουμε πάντα ανάγκη από αξίες, έχουμε πάντα ανάγκη από οράματα και περισσότερο από όλα βέβαια έχουν τέτοια ανάγκη οι νέοι. Να λοιπόν, στάδιο δόξης λαμπρό, ο Μαραθώνιος και ο εορτασμός του με τη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη πάντα παρούσα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και τώρα θα υποδεχθούμε την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Και τον τραγουδιστή το Δώρο Δημοσθένους. Ήταν πρωί τα φούς του κοντά στη Ρόδαπη, βγήκα να πάρω αέρα στην αρχισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει, σπαράχτη καθρινή, σπάσε καρδιά μου εγκάθι το γελαστό παιδί. Είχε ένα τρία και θάρρος και αιώνια θα θρυνώ, το πηδικτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθυμα την ώρα κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γελαστό παιδί. Σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί. Μόνα ήταν σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνον από βόλη εγκλέζου να είχε πάει. Και από απεργία πείνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσε το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μ' αγάπη θα στο λέω, για το τι έκανες αιώνια θα σε κλαίω. Για όλους τους εχθρούς μας θα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής θα ξέχας το γελαστό παιδί. Για
γιατί όλους τους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ. Δόξα τιμή στα ξέχα στο γέλα στο παιδί. Με τη μουσική του Μίκη, η Ελλάδα ταξίδεψε και ταξιδεύει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Διεθνής ως Έλληνας, βρέθηκε στην πρωτοπορία των πολιτιστικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών αιτημάτων και διεκδικήσεων, όπου και όποτε υπήρχε ανάγκη. Οι διαρκείς αγώνες του Μίκη Θεοδωράκη στην πατρίδα μας για την ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη, εξυγχρονισμό, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη μνήμα. Συνδέονται με κάθε κρίσιμη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μας. Μια τέτοια στιγμή συνδέθηκε με τον Γρηγόρη Λαμπράκη στα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων. Και η δολοφονία του βουλευτή έδωσε μια ακόμη αφορμή στο Μίκη να μπει επικεφαλής του μεγαλύτερου κινήματος που εμφανίζεται στη μεταπολεμική Ελλάδα, της δημοκρατικής νεολαίας Λαμπράκη. Παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Θεόδωρο Πάγκαλο, να επιδώσει το αριστείο του Σέγας στον πολύ αγαπημένο μας, το μεγάλο μας συνθέτη, το Μίκη μας. Εγώ δεν θεσμίζω σήμερα σαν συνθέτης της μουσικής του έργου του Κώστα του Γαβράη και του Βασιλικού, αλλά θα σας πω την ιστορία του Ζήτα, που παίζει μεγάλο ρόλο γιατί ήταν και ο τίτλος και του βιβλίου και του φιλμ που έκανε το γύρο του κόσμου. Την επομένη μέρα που δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης, η ΕΔΑ, της οποίας ήταν βουλευτής, αποφάσισε να στείλει μια επιτροπή στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθούν στον αγώνα που έκανε αυτός ο γίγαντας της πάλης για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ειρήνη. Ο αγαπημένος μας φίλος και σύντροφος. Η Επιτροπή αποτελούσαν ο Μανώλης Γλέζος, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Γιάννης Συμβριώτης και ο υποφαινόμενος. Επήγαμε στο ΑΧΕΠΑ.
Εκεί ο γιατρός, ο θεράπων γιατρός, ο νευροχειρουργός, κύριος Οικονόμου, μας είπε ότι ο Λαμπράκης είναι κλινικά νεκρός. Βεβαίως, η καρδιά του χτυπάει και ανασένει κανονικά, χάρη σε ένα μηχάνημα που έχουμε βγάλει. Περιμένουμε τώρα να δούμε αν υπάρχει καμία ελπίδα, γίνει κανένα θαύμα. Και όπως είπε ο Μανώλης Χλέζος, ήρθε ένας πολύ μεγάλος γιατρός Ουγγαρέζος και είπε τελικά ότι αυτό δεν θεραπεύεται, είναι νεκρός. Και τότε η οικογένεια, γιατί αυτή έπρεπε να αποφασίσει, αποφάσισαν να βγάλουν το μηχάνημα, να τελειώσει πια η αγωνία του Λαμπράκη και να μεταφερθεί στην Αθήνα για να ταφεί. Σιγά σιγά έφευγαν οι άλλοι, όσοι ήταν εκεί, η Ρούλα Λαμπράκη, η γυναίκα του, διάφοροι φίλοι. Και το βράδυ του Σαββάτου, νομίζω, έμεινα μόνος εγώ εκεί, μαζί με τον ιατροδικαστή, τον κύριο Καψάσκη. Του λέω, πότε θα γίνει αυτό, πότε θα βγάλετε το μηχάνημα. Λέει, σε λίγο. Τότε να μου επιτρέψει να μπω να τον χαιρετήσω για τελευταία φορά. Τον είχα δει και πριν. Τώρα όμως, δεν ξέρω γιατί, από τη μέση και πάνω ήταν γυμνός. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά και ζωντανά. Νόμιζες ότι θα σου μιλήσει. Μου έκανε εντύπωση πόσο ευρύστερνος ήταν και πόσο η μύση του ήταν γυμνασμένη, διπλάσια από τη δική μου. Και είπα μέσα μου, πώς είναι δυνατόν να σκοτώσουν ένα τέτοιο γίγαντα. Πριν φύγω, του έδωσα το χέρι μου, στο χέρι του, σήκωσα το χέρι του, έβαλα το χέρι μου μέσα και του λέω, γεια σου Γρηγόρη. Και τότε, αυτός μου πιάνει το χέρι με τόση δύναμη που πόνεσα. Και δεν μπορούσα να το βγάλω. Ο Καψάσκης τα έχασε. Λέει, μήπως έγινε κανένα θαύμα. Πήρε ένα φακό και άρχισε να κοιτάζει το βάθος των οθαλμών του. Μετά πήρε καρφίτσες για να δει τις αντιδράσεις. Τελικά όμως κατάλαβε και αυτός ότι ήταν μία αντίδραση ανεξήγητη. Εντάξει, το χέρι μου ήταν μέσα. Του λέω, σε παρακαλώ πολύ, βοήθησέ με, γιατί δεν μπορώ να βγάλω το χέρι μου. Με κρατούσε καλά ο Λαμπράκης. Και άρχισε να έχω την εντύπωση εκεί ότι ήθελα να με πάρει μαζί του. Ή ότι μου μετέφερε κάποιο μήνυμα. Τελικά του βγάλαν τα δάχτυλα ένα-ένα και μπόρεσα να φύγω. Και σε λίγο ο Καψάσκης έκλεισε πραγματικά τη μηχανή και έγινε αυτή η φοβερή κηδεία, καταπληκτική κηδεία, όπου ξέσπασε ο αθηναϊκός λαός. Ήταν κάτι το απρόβλεπτο και το προβλεπτικά το ασύλληπτο. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, αλλά με προεξέχουσα την νεολαία. Στους 10 ανθρώπους, οι 6-7 ήταν νέα παιδιά. Πράγμα εκπληκτικό για μας εκείνη την εποχή. Η δολοφονία του Λαμπράκη και η κηδεία του, νομίζω ότι άλλαξαν το ρου της ιστορίας, νεοελληνικής ιστορίας. Βεβαίως, εγώ είχα λόγους και πολιτικούς πλέον να ανακατευθώ με την πολιτική
Αλλά κυρίως εκείνο το οποίο αισθανόμουν μέσα μου ήταν ότι είμαι δεμένος με το Λαμπράκι. Ότι έχω ένα πρόσταγμα να κάνω κάτι για αυτόν. Και αυτή η ιδέα δεν μου έφυγε ποτέ. Έτσι, τον επόμενο χρόνο εκλέχτηκα βουλευτής της ΕΔΑ στην έδρα του Γρηγόρη Λαμπράκη, αλλά λίγο μετά το θάνατό του, με πρωτοβουλία 20 διανοουμένων, δημιουργήθηκε η Δημοκρατική Κίνηση Γρηγόρης Λαμπράκης, τη οποία επικεφαλίστηκε μία πενταμελής ομάδα, αποτελούμενη από τον Ανδρέα Λεντάκη, τον Γρηγόρη Γιάνναρο, τον Θεόδωρο Πάγκαλο και τον Δημήτρη Καραχάλιο. Εγώ ήμουν γραμματέας αυτής της πενταμελούς επιτροπής. Τότε αποφασίσαμε να κάνουμε την πρώτη μας εκδήλωση. Ήταν στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Και το συνδυάσαμε φυσικά με ένα μουσικό πρόγραμμα. Θυμάμαι ότι είχαμε καλέσει να έρθουν φίλοι και θυμάμαι τον Λοΐζο, τον Μάνο τον Λοΐζο που έπαιζε ακορντεόν και τον Μίμη τον Μπλέσσα που έπαιζε πιάνο. Και τότε ανάμεσα σε όλους αυτούς τους τραγουδιστές ήταν και μια νεαρά, πάρα πολύ νέα, μαθήτρια, 16 ετών, η οποία τραγούδησε καταπληκτικά τον Καημό. Και όταν πήγα στα παρασκήνια να την γνωρίσω, λέω πια, πώς θα λένε εσένα, μου λέει Μαρία. Τι Μαρία, το επωνυμό σου Μαρία Φαραντούρη. Το ξέρει, λέω, ότι γεννήθηκες για να τραγουδάς τα τραγούδια μου. Το ξέρω, μου λέει. Πριν όμως έπρεπε να εκπονήσω τον παρθενικό μου λόγο. Αν αυτός ήταν ο πρώτος λόγος σε σχέση με τον Λαμπράκη, ο σημερινός είναι ο χιλιοστός και κάτι παραπάνω. Και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να δικαιολογήσετε μάλιστα τη συγκίνηση που νιώθω. Εκεί είχα πάντοτε αυτή την ιδέα ότι πρέπει αυτή την οπτασία που είχα εγώ ότι ο Λαμπράκης υπάρχει, διότι ξέχασα να σας πω ότι η νεολαία αυτή που έκανε ακολουθούσε την κηδεία, μόνη της ακούστηκε αυθόρμητα δύο συνθήματα. Κάθε νέος και Λαμπράκης, ο Λαμπράκης ζει. Έτσι, στα πρώτα καθίσματα πρέπει να καθόταν ο μπός του και πλάι ο Θόδωρος, ο Πάγκαλος και οι άλλοι. Είχαμε φύσει κενή και είχαμε βάλει μια μεγάλη ανθοδέσμη. Και εγώ, γιατί ξέρω πόσο είναι ευαίσθητη η φαντασία του κόσμου, αλλά για ίσως ανάμουν κι εγώ, άκουσα την πρώτη μου ομιλία βλέποντας το κάθισμα και λέγοντας Γρηγόρη Λαμπράκη. Και αποφάσισα όλη η ομιλία μου να είναι μια απολογία, να είναι μάλλον μια πληροφόρηση στο Λαμπράκη το τι έγινε, τη κηδεία του, τη σημασία του και το ότι ζει. Ότι ζει μέσα σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στις φλέβες ελληνικής νεολαίας. Και εκεί, έτσι τελείωσε αυθρόμητα, λέω ότι από εδώ και στο εξής, το έμβλημά μας θα είναι το ζήτα. Γιατί το ζήτα συμβολίζει τη ζωή, αλλά και τον κεραυνό για τους εχθρούς της δημοκρατίας και της ειρήνης. Την επομένη
Ο Θόδωρος Πάγκαλος, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, πήγε και παρήγγειλε 5.000 ζήτα, χρυσά ήταν νομίζω, επίχρυσα, μπρούτζινα. Που αυτά ήταν και η επιστράτευσή μας, διότι το ο νέος που το έβαζε στο πέτο του σήμαινε ότι πλέον είναι μέλος αυτής της νέας κίνησης που είχαμε ξεκινήσει. Αυτή είναι η ιστορία του Ζήτα. Βεβαίως αυτή συνδέεται με ένα πολύ μεγάλο κίνημα, θα μίλησαν οι άλλοι, και το γνωρίζετε όλοι και δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Μόνο θέλω να πω ότι πραγματικά ο Λαμβράκης σαν προσωπικότητα και η μεγάλη του θυσία γαλβάνιζαν την ελληνική νεολαία. Δεν μπορεί να φανταστείτε δηλαδή απάκρους άκρους της Ελλάδος πόσο τα παιδιά όταν άκουγαν το όνομα Γρηγόρη Λαμβράκης δάκρυζαν. Ήταν ζωντανός, πραγματικά. Και ήταν ζωντανός μέσα στην Ελλάδα. Όμως, χάρη στο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού και αργότερα το φιλμ του Κώστα Γαβρά, αυτό το εκπληκτικό φιλμ που για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί, ξέρετε, στο εξωτερικό δεν μας ξέρουν και καλά. Έμαθε ο κόσμος ποιοι είμαστε και τι γίνεται στον τόπο αυτό, σε αυτή τη γωνιά, την ξεχασμένη, της οικουμένης. Και το ζήτα, το έργο αυτό, εξάπλωσε την ιδεολογία του Λαμβράκη, τον ίδιο, αλλά και το γράμμα ζήτα. Εγώ τον καιρό της δικτατορίας γύριζα όλο τον κόσμο κάνοντας συναυλίες. Έκανα 2.000 συναυλίες στη Νότια Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στο Ισραήλ, στο Λίβανο. Και καταλαβαίνετε τη συγκίνησή μου. Όταν περνώντας από μια γειτονιά του Λος Άντζελες ή του Μόντριαλ ή του Μπουένος Άιρες, έλεπα στους στίχους γραμμένο το ζήτα. Καταλαβαίνετε ποια ήταν η συγκίνησή μου, αλλά φυσικά και η ευγνωμοσύνη μου και ένα μεγάλο ευχαριστώ που το λέω εδώ μπροστά, τόσο για τον Βασίλη τον Βασιλικό, όσο και για τον Κώστα Γαβρά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι η ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης με το δώρο Δημοσθένους. Και βράδυ και πρωί περάσαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Περάσαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Σ' αυτή τη γειτονιά μας πήραν οι καημοί,
Μας πήραν και μας πρόδωσαν για μια μπουκιά ψωμί. Μας πήραν και μας πρόδωσαν για μια μπουκιά ψωμί. Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, μες στο μικρό στενό χαθήκαμε και ζήσαμε μακριά κι απ' το Θεό. Χαθήκαμε και ζήσαμε μακριά κι απ' το Θεό. Βασίλης Βασιλικός γεννήθηκε στην Καβάλα. Απόφυτος της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Τιμήθηκε για το έργο του με πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Μαζί με τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Γιάννη Ρίτσο και τον Νίκο Καζαντζάκη συγκαταλέγεται στους περισσότερο μεταφρασμένους Έλληνες συγγραφείς ανά την Ιφίλιο. Το 1966 εκδίδει το Ζήτα. Μια μυθιστορηματική αφήγηση των γεγονότων που οδήγησαν στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Το Ζήτα αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς πολιτικής λογοτεχνίας. Παρακαλώ τον Πρόεδρο του ΣΕΒΑΣ, τον κύριο Βασίλειο Σεβαστή, και παρακαλώ ακόμα να τον συνοδεύσουν η κυρία Βούλα Πατουλίδου και ο Περικλής ο Ιακωβάκης να επιδώσουν το αριστείο του ΣΕΓΑΣ στο διάσημο συγγραφέα μας, το Βασίλη Βασιλικό. Ο ΣΕΓΑΣ, με την ευκαιρία και του μαραθώνιου της Κυριακής, που θα είναι κλειστή η δρόμη της Αθήνας βέβαια, αλλά ανοιχτή η δρόμη της καρδιάς, θα τιμά τον Γρηγόρη Λαμπράκη μέσα από την ιστορία του, την ιατρική, την αθλητική κτλ. Περιμένουμε να τον τιμήσει και οι γιατροί, κύριε Σεβαστή, γιατί είναι ο πρώτος ενδοκρινολόγος στην Ελλάδα. Τα πρώτα συγγράμματα ενδοκρινολογίας, από το οποίο, η οποία αναπτύχθηκε τόσο πολύ τα τελευταία 40 χρόνια, οφείλεται στον Γρηγόρη Λαμπράκη και ελπίζουμε και οι γιατροί να έχουν την ίδια δική σας πολιτική ευαισθησία, κύριε Σεβαστή. Χαίρομαι που μου έδωσε η Βούλα Πατουλίδου το βραβείο, γιατί με έχει συγκινήσει το βιβλίο της πάρα πολύ, «Κόρη μεταναστών στη Γερμανία», ένα συγκλονιστικό κείμενο, πώς έφυγε από το χωριό και πώς έγινε η διάσημη πρωταθλήτρια που ξέρουμε, και τον κύριο Ιακωβάκη που τον είχα σε μια εκπομπή σαν τον πρωταθλητή κτλ. Τώρα, εγώ δύο λόγια θα σας πω μόνο. Είναι μια δεκαετία πάρα πολύ κρίσιμη. Ξέχασα, κύριε Υπουργέ, ναι, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, κύριε Σαγδετάκη και εσείς. Ότι ήταν μια δεκαετία πολιτικών δολοφονιών. Και οι πολιτικές δολοφονίες στη δεκαετία του 60 αρχίζουν με τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ακολουθεί 6 μήνες μετά η δολοφονία του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Και άλλες δολοφονίες που θα σας αναφέρω εντάχει, του Μπεν Μπαρκά στη Γαλλία, του Μάλκομ Εξ στις Ηνωμένες Πολιτείες, του άλλου αδελφού Κένεντι, του Μπομπ Κένεντι, του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, του Ντελγκράντο, του στρατηγού που εναντιώθηκε στη δικτατορία του Σαλαζάρ. Όταν λοιπόν οι κυβερνήσεις καταλαβαίνουν ότι δολοφονώντας πολιτικούς αντιπάλους δημιουργούμε ήρωες, περνάμε στην επόμενη δεκαετία του 70, που δεν υπάρχουν πια πολιτικές δολοφονίες, υπάρχουν δολοκτονίες. Οι δολοκτονίες τι είναι?
είναι αυτοκτονίες μεταφιεσμένες σε δολοφονίες. 200 μέτρα από το σπίτι μου έγινε η δολοφονία του Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη. Και εκείνο που με συγκλώνησε ήταν ότι ήξερα όλους τους μικροπολιτές στην αγορά Μοδιάνου, αυτό που πουλούσε αυγά, αυτό που πουλούσε σίκα, και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτοί αποτελούσαν μέρος ενός παρακράτους, όχι πολιτικά, αλλά απλώς για να έχουν την άδεια να πουλούν τα σίκα, τα αυγά και όλα αυτά. Και μάλιστα η μόνη κριτική που έγινε για το βιβλίο μου πριν τη δικτατορία ήταν ότι σίκα δεν υπάρχουν το Μάιο. Υπάρχουν σίκα το Μάιο, ότι βγαίνουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Χαλκιδικής. Και αυτός ο αυγουλάς που τα πουλούσε ήταν ο άνθρωπος του παρακράτους. Δεν μπορούσα να γράψω όμως το βιβλίο. Μου φέρνει ο φίλος του Μίκη, του Θεοδωράκη, και δικός μου πολιτικός καθοδηγητής, διότι εγώ είμαι ενεργούμενο, δεν είμαι αυτόφωτο, είμαι ετερόφωτο πλάσμα, μου φέρνει το συγκλονιστικό, ανακριτικό υλικό του κυρίου Χρήστου Σαξετάκη, του ανακριτή. Τώρα, το πώς το πήρε, το πώς μου το έφερε με ένα καμιόνι, αυτά δεν τα εξετάζω, ούτε με αφορούν. Διαβάζοντας αυτό το ανακριτικό υλικό, μου ήρθε όλο το πράγμα στο μυαλό μου, αλλά δεν μπορούσα να το γράψω. Δεν είχα το βίωμα. Είχα το βίωμα το ιδεολογικό, αλλά ένας συγγραφέας λειτουργεί συναισθηματικά. Τελικά εκείνη την εποχή βγήκε ένα καταπληκτικό βιβλίο στην Αμερική, το In Cold Blood, το εμψυχρό του Τρούμαν Καπότε, που μου έδωσε το ένοσμα, και ενώ το βιβλίο το κυοφορούσα μέσα μου 3 χρόνια και έγραψα ένα βιβλίο γιατί δεν μπορώ να γράψω το Ζήτα, που λέγεται Η Απολογία του Ζήτα, που βγήκε μεταγενέστερα. Μόλις διάβασα το εμψυχρό του Old Blood, λύθηκαν οι συγγραφικές μου βάνες, διότι όπως και στη μουσική Μίκη, πρέπει να βρεις το κλειδί της αφήγησης. Δεν είχα βρει το κλειδί. Βρήκα λοιπόν την πρώτη φράση, ο στρατηγός κοίταξε την ώρα που ο κύριος ομιλητής βραδιάς μιλούσε για τον Περονόσπορο, και από εκεί γράφτηκε μέσα σε 1 μήνα το βιβλίο. Βέβαια, το Ζήτα ήταν παντού. Ήταν παντού γραμμένο στους στίχους. Αλλά εγώ ήθελα να πω το βιβλίο μου «Ο Λαμπράκης ζει». Μια μέρα διαβάζω στην εφημερίδα ότι ένας κυπουρός στο Εγάλεο καταδικάστηκε γιατί φύτεψε πανσέδες, τριαντάφυλλα, λουλούδια στο σχήμα Ζήτα. Και μπήκε φυλακή. Πάω λοιπόν τότε στο Μίκη και του λέω: «Μίκη, ως αρχηγός στο Λαμπράκη και με τον φίλο μου τον Θόδωρο, τον Μπάγκαλο, μπορώ να βγάλω το βιβλίο Ζήτα και όχι ο Λαμπράκη ζει?» Μου λέει: «Βεβαίως, Βασίλη, μπορείς». Και έτσι έγινε αυτό το βιβλίο. Και ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμπαράστασή σας και περιμένουμε το ενδοκρινολογικό συνέδριο για το Λαμπράκη. Παλικάρι έχει καημό κι εγώ στα μάτια το κοιτώ και το κοιτώ και δεν μιλώ. Απόψε, απόψε που έχει τον καημό, απόψε, απόψε που έχει τον καημό. Εβδομάδα πάει χωρίς δουλειά και ξοχιονίζει και φυσά. Χωρίς τσιγάρο και δουλειά, απόψε, απόψε μου σκίζει την καρδιά. Απόψε, απόψε μου σκίζει την καρδιά.
έχει καημό. Μα όταν κοιτάει τον ουρανό, τα μάτια του είναι δυο πουλιά. Απόψε, απόψε το δάκρυ μου κυλά. Απόψε, απόψε το δάκρυ μου κυλά. Κώστας Γαβράς γεννήθηκε στην Αρκαδία. Σπούδασε στη Γαλλία φιλοσοφία και κινηματογράφο, με τον οποίο τελικά ασχολήθηκε κατακτώντας διακρίσεις και παγκόσμια αναγνώριση. Ανάμεσα στις κορυφαίες διακρίσεις και τα 5 Όσκαρ που κέρδισε με 2 ταινίες του. Το 1968 μεταφέρει στην οθόνη το Ζήτα του Βασίλη Βασιλικού. Το φιλμ περιγράφει τον ρόλο που έπαιξαν οι μηχανισμοί του παρακράτους στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Επηρέασε βαθύτατα τη διεθνή κοινή γνώμη για το έλλειμμα δημοκρατίας στην Ελλάδα, την εποχή της παντοδυναμίας των συνταγματαρχών. Το Ζήτα, ανάμεσα στα κορυφαία βραβεία, απέσπασε και 2 Όσκαρ, ξενόγλωσσης ταινίας και μοντάζ. Καλησπέρα σας. Πριν απ' όλα θέλω να σας πω πόσο λυπούμαι που απόψε δεν μπορώ να μαζί σας. Επαγγελματικές συνθήκες με αναγκάζουν να είμαι στην Αμερική και στον Καναδά, γιατί βγαίνει το φιλμ. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Σεβαστή και το δικό συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ για αυτή τη διαδήλωση που κάνω και ύστερα για την πρόσκληση που μου έκανα. Νομίζω πως η ιδέα είναι πάρα πολύ καλή. Ο Λαμπράκης μένει πάντα ένας ήρωας της ελληνικής ζωής, πνευματικής και αθλητικής και πολιτικής, και νομίζω είναι καλό να είναι παρόν με τέτοιες εκδηλώσεις. Επίσης θέλω να πω, λυπούμε πάρα πολύ, γιατί ήθελα να δω τον Μίκτο Θοδωράκη και τον Βασίλη, το φίλο μου, τον Βασίλη το Βασιλικό, απόψε να είμαστε όλοι μαζί. Με δυστυχώς, ελπίζω να βρεθούμε μια άλλη φορά και να τα πούμε από πολύ πιο κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή εκδήλωση. Παρακαλώ τον πρώτο Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Γρηγόρη Νιώτη, να επιδώσει το αριστείο του ΣΕΓΑΣ στον εκπρόσωπο του Κώστα Γαβρά, τον κύριο Χρήστο Γαβρά. Στη συνέχεια παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Θόδωρο Λιάπη, να επιδώσει στον κύριο Θεόδωρο Λαμπράκη κλαδί ελιάς, σύμβολο της ειρήνης. Επίσης παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ιωάννη Τριγάζη. Όχι, λάθος. Ναι, με συγχωρείτε πολύ. Άλλο κύριος Τραγάκης, άλλο κύριος Τριγάζης. Λοιπόν, τον κύριο Τριγάζη, τον εκπρόσωπο του συνασπισμού. Δεν πειράζει, ναι. Να επιδώσει στον κύριο Γρηγόρη Λαμπράκη το κλαδί της ελιάς, που είναι πάλι σύμβολο της ειρήνης. Σειρά έχεις, άλλωστε. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι,
Ευχαριστώ το Σέγαση για την σημερινή εκδήλωση τιμής στον Γρηγόρη Λαμπράκη. Στα πλαίσια του 27ου Μαραθωνίου, που στέλνει σε όλο τον κόσμο το μήνυμα ποιος ήταν ο Γρηγόρης Λαμπράκης και που έδωσε τη ζωή του για αυτό το μεγάλο αγαθό, την ειρήνη. Και εύχομαι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της κυβέρνησης, να γίνει αυτό το πολιτικό μνημόσυνο στη Βουλή, γιατί να τιμηθεί ο Λαμπράκης ήταν μέλος της Βουλής για όσους ξεχνάνε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα πέφτει η τιμή στον Πάνο τον Τριγάζη, τον εκπρόσωπο του συνασπισμού, να επιδώσει το αρεστείο του Σέγας σε έναν άνθρωπο που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν τη δολοφονία του Λαμπράκη, όρθωσε το αναστημά του και κράτησε ψηλά την τιμή και την περηφάνεια του λαού μας. Τον κύριο Χρήστο Σαρτζετάκη. Ευχαριστώ για τα αισθήματά σας. Θα πρέπει να πω ότι ο Σέγας, αυτό το εξαιρετικό σωματείο με τη τόσο λαμπρή ιστορία του, με είχε προειδεάσει εγγράφως ότι θα με τιμούσε απόψε. Ομολογώ ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ για την πρωτοβουλία του αυτή. Αλλά διεμήνησα στον κύριο Πρόεδρό του ότι δεν επιθυμώ να είμαι μεταξύ των τιμωμένων. Και αυτό το έκανα με την επίγνωση ότι η ενεργητικότητά μου στην υπόθεση της δολοφονίας του αειμνίστου Γρηγορίου Λαμπράκη ή το απλώς μία εκπλήρωσης ενός δικαστικού καθήκοντος και τίποτε παραπάνω. Η σκέψη μου ηνιοχύτω από την αντίληψη, ίσως θα πει κανένας, από την υπερηφάνεια του δικαστικού λειτουργήματος, ότι δεν θα πρέπει να αμείβεται, διότι ο δικαστής κάνει το καθήκον του. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική δικαιοσύνη κατέχει, σας το λέγω, εν επιγνώση του πράγματος, τα σκύπτρα στην πρωτοπορία της αμεροληψίας σε παγκόσμια κλίμακα. Οι Έλληνες δικαστές, σας διαβεβαιώ ότι κατά κανόνα μπορείτε να συνεκτιμήσετε αυτό το κατά κανόνα επιτελούν το δικαστικό τους καθήκον, για το οποίο βεβαίως και δεν αναμένουν επιβραβεύσεις άλλες από εκείνην της φωνής της συνειδήσεώς των. Κατόπιν αυτής της θεωρήσεως, αντιλαμβάνεστε ότι προσέλθα μαζί με τη γυναίκα μου εδώ, νομίζοντας ότι θα παραμείνω και με την επιθυμία να παραμείνω ένας θεατής της ωραίας αυτής πρωτοβουλίας και της ωραίας εκδηλώσεως, η οποία μας έδωσε την αφορμή να θυμηθούμε τόσα ωραία πράγματα σε μία μεταβατική και αποφασιστική περίοδο της νεοτέρας μας ελληνικής ιστορίας. Με την επίγνωση, λοιπόν, με την πεποίθηση ότι θα είμαι ένας απλός θεατής. Και ευρέθην πρώτης εκπλήξεως αυτής, για την οποία ευχαριστώ βέβαια το Σέγας άλλη μια φορά. Εν πάση περιπτώσει, έκπληξης,
η οποία θα δικαιολογεί, νομίζω, μέσα σας την αμηχανία την οποία βλέπετε τώρα μπροστά σας, εκφραζομένη με τα λίγα αυτά λόγια που σας απίφθηνα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, όταν εγώ παραθέριζα εις τας ωραίας φυλακάς του ΕΑΤΕΣΑ, του Κορυδαλού κλπ. Κλπ. Επί ένα χρόνο, ο αγαπητός μου πρόεδρος, σημερινός πρόεδρος, ήταν τότε στη Γερμανία. Και αυτός διαδήλωσε με πλακάτι για το Σαρδετάκι. Και μάλιστα... Και μάλιστα, όταν γνωριστήκαμε βεβαίως μετά, ήρθε και μου παρέδωσε το πλακάτ εκείνο, το οποίο ανέμιζε στους δρόμους της Γερμανίας. Γιατί? Για την αποκατάσταση της δημοκρατικής ενότητος στην πάντοτε μέσα στα κατάβαθα της ψυχής της δημοκρατική μας Ελλάδα. Μετά από αυτή τη φορτισμένη ατμόσφαιρα, θα αποπειραθώ να σας διαβάσω το ποίημα που έγραψε ο Γιάννης ο Ρίτσος στις 28 του Μάη του 1963, μπροστά σε μια φωτογραφία του Λαμπράκη. Κρατούσες στα ανοιχτά σου χέρια την Ελλάδα και πετούσες. Του τύμβου τα σκαλιά δεν τα κατέβαινες, ανέβαινες. Έπαιρνες φόρα και στον ουρανό ευτέρωνες. Αχ, που μας άφηνες. Πάνω στο μέγα κάλος του κορμιού σου η Ελλάδα σταυρωμένη ουρανοδρόμιζε. Επάνω στην Ελλάδα σταυρωμένος ανηφόριζε στην αιωνιότητα. Επάνω στο κορμιού σου το σταυρό η Ελλάδα ανέβαινε την αιωνιότητα. Επάνω στην Ελλάδα του κορμιού σου η αιωνιότητα ανηφόριζε. Ένας πετούμενος σταυρός ήσουν, Λεβέντη μας, και σε σταυρώσανε. Πετούμενος σταυρός, πετούμενος. Τα καρφιά δεν σε πιάνανε. Εσύ δεν έχεις θάνατο. Πετούμενος σταυρός, αθάνατος. Τα δυο απλωτά σου χέρια δυο πλατιές φτερούγες ίντουσαν. Η Ελλάδα της φτερούγιας των χεριών σου ρίζωσε. Τα χέρια σου ήταν οι φτερούγες της Ελλάδας μας. Με τις φτερούγες σου ο λαός ανέβαινε, ανεβαίναμε. Με τον πετούμενο σταυρό σου σήμερα ανεβαίνουμε. Μαζί σου, όλοι μαζί ανεβαίνουμε. Γι' αυτό ανεβαίνουμε. Πρωταθλητή μας, μαραθωνοδρόμε μας, ειρηνοδρόμε μας, παλικαράκι μας, Λεβέντη μας, φεγγάρι του καημού μας και ήλια μας, με το ματόβρεχτο πουκαμισάκι σου σημαία μας, δεμένο στο κοντάρι της οργής μας, και ανεβαίνουμε, όλοι μαζί ανεβαίνουμε, γι' αυτό ανεβαίνουμε.
μαζί σου, ουρανοδρόμε μας. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους μισήσεις πάλι. Κι έναν μονάχα δεν θα βρεις, τον πιο μικρό, τον πιο πικρό, τον πιο αγαπημένο, τον μοναχό, τον δυνατό και τον αντριωμένο. Αυτόν δε θα τον ξαναειδείς, να τον εβασανίσεις και την μεγάλη του καρδιά να την εσχίσεις. Αυτόν δε θα τον ξαναβρεις, τι τον φυλάνε τ' άστρα, τι τον φυλάει ο ήλιος του, τον εφυλάει το φεγγάρι. Αυτόν που έχει τη χάρη, τον πιο μικρό, τον πιο πικρό και τον αγαπημένο. Αυτό μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένω. Αυτόν που έχει τη χάρη, τον πιο μικρό, τον πιο πικρό και τον αγαπημένο. Αυτό μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένω. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, η εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Γρηγόρη Λαμπράκη ολοκληρώθηκε. Ο ΣΕΓΑΣ σας ευχαριστεί όλους για την παρουσία σας.